Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι ένα φεστιβάλ αραγιαδισμού από πλευράς κυβερνήσεως. Ήρθε ο Σουλτάνος Ταγίπ και οι υποτακτικοί του πήγαν εκεί πέρα να αποδώσουν τα σέβητος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αποδόσεως τιμών υπεγράφησαν και κάποιες συμφωνίες, κύριε Υπουργέ. Η μία συμφωνία εξ αυτών αναφερόταν στα ενεργειακά θέματα του Υπουργείου σας. Θέλουμε καταρχήν να έχουμε μία ενημέρωση το τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, διότι έγινε εγκρυπτό και παραβίστο, δεν τη γνώριζε η Βουλή. Ξαφνικά αυτή θα δεσμεύει και τη σημερινή κυβέρνηση και επόμενες κυβερνήσεις. Να γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει. Ελπίζω ότι αυτά τα οποία είχε βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση περί ηλεκτροδοτήσεως των νησιών από την Τουρκία, ελπίζω να μην συμπεριλαμβάνονται. Τα περιλαμβάνει αυτό περί των... Όχι, ευτυχώς. Και ελπίζουμε να είναι ό,τι έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, να μην υπάρχουν και κρυφές συμφωνίες. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα με το παρόν νομοσχέδιο της ελλείψεως ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού. Έρχεται το νομοσχέδιο, ανέφερα και στην πρωτομιλία, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το ότι έρχεται το νομοσχέδιο να καλύψει συγκεκριμένα θέματα λεπτομεριών και διορθώσεων των ελλείψεων τα οποία είχαν τα δύο προηγούμενα νομοθετήματα του 2006 και του 2009. Αναφέρεται στο άρθρο 1 ότι πρέπει αυτή η υψηλή στόχη του 20% και του 40% από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 40% στην ηλεκτροπαραγωγή και 20% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Αυτό καταρχήν δεν έχει εξηγηθεί, δεν είπατε στην ομιλία σας, πώς ακριβώς μπορεί να επιτευχθεί. Αναφέρατε ότι με την μείωση των χρόνων αδειοδοτήσεως θα κατορθώσετε να πάτε από τα 150 ΜΒ στα 1000 έως 1100 και αυτό θα μπορέσει να αυξήσει τόσο πολύ. Τι λείπει από μέσα από αυτό το μείγμα? Λείπει καταρχήν, λείπουν οι μονάδες βάσεως. Αυτό το οποίο κάποιοι επιστήμονες έχουν αναφέρει περί της ανάγκης να υπάρξει εργοστάσιο ατομικής ενέργειας στην Ελλάδα, διότι είναι αδύνατο να καλυφθεί το φορτίο βάσεως και είναι υποκριτικό όταν η Τουρκία έχει προσφάτως, μάλιστα έχει υπογράψει τις συμφωνίες με την Ρωσία για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου. Τα Σκόπια συζητάνε για πυρηνικό εργοστάσιο. Η Βουλγαρία έχει ήδη εν λειτουργία και κατασκευάζει νέο στο Μπέλενε και η Ιταλία συζητά με την Αλβανία, ώστε να γίνει στην Αλβανία ένα εργοστάσιο ατομικό το οποίο θα στέλνει το ρεύμα υποβρυχίως στην Ιταλία. Άρα λοιπόν έχουμε όλα τα μειονεκτήματα της ατομικής ενέργειας, όλους τους κινδύνους και δεν έχουμε κανένα από το ωφέλη. Και δεν ξέρω κατά πόσον είναι και από αυτούς οι οποίοι είναι εναντίον της πυρηνικής ενέργειας να δέχονται η Ελλάδα να ξοδεύει χρήματα και να αγοράζει πυρηνική ενέργεια που παράγεται από εργοστάσια τα οποία μολύνουν ή έχουν τέλος πάντων το κίνδυνο της καταστροφής. Το δεύτερο που λείπει από αυτό το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό είναι το τι θα γίνει με τους αντιλησιοταμιευτήρες οι οποίοι λείπουν από το σύστημά μας. Γνωρίζουμε όλοι, νομίζω, εδώ, ειδικοί και μη ειδικοί ή λιγότερο ειδικοί, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Με δύο τρόπους μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα της μη συνεχούς παροχής. Είτε με την αποθήκευση, είτε με το δίκτυο, το οποίο βέβαια κοστίζει με τα νησιά. Στο συγκεκριμένο βέβαια θέμα, στο δίκτυο, έχετε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Ελπίζουμε να τις δούμε σύντομα να γίνονται πραγματικότητα, διότι αυτό το δίκτυο με τα νησιά θα μπορέσει να κάνει την Ελλάδα να αξιοποιήσει. Υπεγράφει, νομίζω, και μία συμφωνία με την Εύβοια, αν δεν κάνω λάθος τώρα, αυτές τις μέρες, που πραγματικά θα λύσει. Αλλά η Εύβοια είναι η πιο ευνοϊκή περίπτωση, ένα μεγάλο δυναμικό σχετικά κοντά στην Αθήνα. Πρέπει όμως να γίνει εκμετάλλευση και του υπολείπου δυναμικού του οποίου υπάρχει στο Αιγαίο. Το άλλο θέμα το οποίο υπάρχει και για το οποίο οι διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών και μη κυβερνητικές πάλι εντός ή εκτός εισαγωγικών, WWF και Greenpeace, έχουν ένα πρόβλημα με τους λιγνίτες. Ενέργεια στην Ελλάδα χωρίς τους λιγνίτες, με τις τεράστιες επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει και με το 70%, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αθανασιάδη, ελληνικής προστιθέμενης αξίας στην κατασκευή των λιγνητικών εργοστασίων, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητάμε χωρίς λιγνίτες. Μπορείτε να πάρετε μέτρα προς την κάθε, φυσικά αυτό που είπε ο κύριος Αθανασιάδης για βελτιωμένα εργοστάσια.
Το άλλο το οποίο σας έχει προταθεί είναι με την χρήση φυσικού αερίου αναβάθμιση των εργοστασίων, ούτως ώστε να καίνε μαζί με το λιγνίτι και φυσικό αέριο, μπορείτε να πάτε την απόδοση από το 28 έως 30% μέχρι και το 35%. 5% απόδοση σε όλα τα παλιά λιγνητικά μέχρι να κλείσουν και να ανανεωθούν, να γίνουν νέες τεχνολογίες. Και επίσης υπάρχει και ένα Ινστιτούτο Στερεών Καυσίμων, το οποίο εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, ασχολείται με την αεριοποίηση, αλλά ερευνητικό αποτέλεσμα δεν ξέρω αν υπάρχει, πάντως πρακτικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Η αεριοποίηση του λιγνίτη, να το αναφέρω και για τους μη ειδικούς, στην ουσία μετατρέπει σε αέρια μορφή, άρα μπορούμε να κάνουμε συνδυασμένο κύκλο και να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι έχουμε. Μιλάμε δηλαδή για αποδόσεις εστάξεως από το 30% να πάμε στο πάνω από το 50%, διότι έχουμε συνδυασμένους κύκλους. Επίσης θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα, το οποίο είναι, βέβαια θα το πούμε και επί των άρθρων. Υπάρχει μια λαθασμένη λογική, το ότι έχει βγει έξω για λόγους ενδεχομένως ιδιωτικοποιήσεων ή λογικής ιδιωτικής οικονομίας, έχει βγει έξω η ΔΕΗ από το όλο παιχνίδι των αναβαθμίσεων των κτηρίων. Είχαμε κάνει προτάσεις και στην κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας ότι μπορεί τα κεφάλαια η ΔΕΗ, στην οποία την επιδοτούμε για τους αεριοστροβίλους ταχείας εκκινήσεως, επιδοτούμε τη ΔΕΗ το σύστημα, την επιδοτεί ούτως ώστε να έχει τους αεροστροβίλους ακριβώς και μόνο για να καλύπτει τις εχμές. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δυστυχώς, ενώ αυξάνεται με 3% η μέση κατανάλωση, αυξάνεται με 6% η εχμή. Άρα χρειαζόμαστε και θα χρειαζόμαστε συνεχώς μεγαλύτερες επιδοτήσεις, θα χρειαζόμαστε συνεχώς περισσότερα χρήματα προς τα εκεί. Με στοχευμένες δράσεις μέσω ενός γενικότερου συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού και δράσει σε συγκεκριμένα σημεία που έχει πρόβλημα και το δίκτυο, αλλά και είναι τέτοιες οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα εχμής, δηλαδή οι περιοχές τις οποίες λειτουργούν κλιματιστικά και οι περιοχές που υπάρχει θερμή νησίδα κλπ. Μπορούμε μέσω παρεμβάσεων εκεί και χρηματοδοτήσεώς τους από την ΔΕΗ των ενεργειακών αναβαθμίσεων να μειώσουμε τις καταναλώσεις και να μειώσουμε τις εχμές, άρα να κάνουμε αυτά τα μέτρα τα οποία συνεχώς έρχονται και ξαναέρχονται. Είναι δεύτερη φορά που βλέπω, νομίζω, κύριε Μουσουλούλη, μια φορά το είχατε φέρει εσείς το συγκεκριμένο για τους αεριοστροβίλους, είναι δεύτερη φορά που έρχεται συγκεκριμένη ρύθμιση, να πάμε σε μια οριστική λύση του προβλήματος.